Έχω τον κύριο Γιάννη τον Παλίδη στον αέρα, εδώ στον Λίμπερο 107,4. Τον βοηθό του κυρίου Ροχάγγελ, τον άνθρωπο που ταυτιστήκαμε βλέποντάς το στην τηλεόραση. Αλλά κύριε τον Παλίδη, καταρχάς καλησπέρα σας. Κάθε φορά που έρχεται αυτή η μέρα, απ' τη μία χαιρόμαστε, μάλλον να μιλήσω για μένα, χαίρομαι. Απ' την άλλη, φίλε, λέω στον εαυτό μου, πώς περάσαν τόσο γρήγορα τόσα χρόνια. Δηλαδή κάνω την αφαίρεση τώρα, κάνω αυτό, προσπαθώ να το μαζέψω και λέω ότι είναι 18 τα χρόνια που περάσανε. Είναι τόσα πραγματικά? Ναι, και εμείς το ίδιο σκεφτόμαστε. Έτσι όταν μιλάμε μεταξύ μας, λέμε πόσα χρόνια, δηλαδή ακόμα λες ότι ήταν χθες και πέρασαν ήδη 18 χρόνια. Το ίδιο λέμε και εμείς μεταξύ μας. Στα πρώτα πέντε, κύριε Τοπαλίδη, είμαστε ωραίοι. Δηλαδή χαιρόμαστε άμα λέμε τι κάναμε, τους κερδίσαμε. Μετά τα πέντε αρχίζει και μεγαλώνει και λέμε, τώρα που φτάσαμε στα 18, λέμε. Δηλαδή ένα παιδί, όπως έλεγα στην αρχή της εκπομπής, ένα παιδί που γεννήθηκε εκείνη τη βραδιά που κάνατε αυτό το φοβερό και τρομερό όλοι σας, σήμερα είναι 18. Έτσι, ακριβώς. Άρα, αλλά βλέπω ότι και πολλά νέα παιδιά που τότε γεννήθηκαν ή ακόμα και μετά μπαίνουν στο YouTube και τα βλέπουν, γιατί πολλές φορές έτσι όταν μιλάω είναι ενημερωμένοι, δηλαδή πολύ καλά κιόλας. Εδώ μπαίνουμε εμείς που το ζήσαμε, γιατί δεν το πιστεύουμε ακόμα και τώρα από αυτό που έγινε. Ναι, ήταν κάτι πάρα πολύ μεγάλο, ασύλληπτο τότε. Παραδείγματος χάρη, όταν πας σε μια τελική φάση βγαίνουν τα φαβορί. Εμείς ήμασταν από τις 16 ομάδες το 14ο φαβορί. Δηλαδή πίσω από εμάς ήταν η Λετωνία και η Βουλγαρία. Και το 14ο φαβορί πήρε το κύπελο. Είναι κάτι το ασύλληπτο. 14ο ήτανε τότε? Εμείς, ναι. Από τις 16 ομάδες. Ναι. Mm-hmm. Πρώτη ήταν, ας πούμε, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Γερμανία. Ποιοι ήταν στην πλάτη? Ποιες ομάδες ήταν στην πλάτη μας? Η Βουλγαρία 15η και η Λετωνία 16η. Ω, εντάξει. Αυτό δεν το ήξερα, τώρα το ακούω. Δεν το ήξερα, δεν το είχα διαβάσει. Ναι, έτσι ήταν. Και κοιτάξτε, κάτι ακόμα που έτσι όταν το συζητάω μερικές φορές με τους παίκτες, ναι. Οι ομάδες που μετά που μας πήρανε το Euro ήταν παγκόσμιας κλάσης ομάδες. Δηλαδή η Ισπανία το πήρε δύο φορές, ναι. Η Πορτογαλία το πήρε μια φορά και η Ιταλία. Και όλες αυτές οι ομάδες που είναι παγκόσμιας κλάσης χρειάστηκαν διαδικασία πέναλτι για να περάσουν στον επόμενο γύρο. Πρέπει να φανταστείτε ότι εμείς το απόλυτο outsider, ναι, δεν χρειαστήκαμε ούτε καν διαδικασία πέναλτι για να πάρουμε το κύπελο. Κύριε Τοπαλίδη, όταν έρχεται κάθε χρόνο αυτή η μέρα, το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό ποιο είναι από εκείνες τις στιγμές? Το πρώτο. Μπορεί κοιτάξτε, τώρα πρέπει να φανταστείτε ότι εγώ ήμουν ακριβώς μέσα στην καρδιά της υπόθεσης. Ναι. Θυμάμαι όλα πάρα πολύ, αλλά θυμάμαι και μερικές χαρακτηριστικές, όπως τον γκολ που μπήκε με την Τσεχία στο τελευταίο λεπτό και φύγαμε όλοι από τον πάγκο και ο Ρεχάγκελ φώναζε «Τι κάνετε, ακόμα δεν τελειώσε το παιχνίδι», ενώ είχε σχεδόν τελειώσει γιατί ήταν ήδη στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου τον γκολ. Ναι. Όταν θα πέσαμε με τη Γαλλία που όλοι μας είχαν για εντελώς. Πολλοί λέγανε ότι θα φάνε 4-5 γκολ και κερδίσανε. Ήταν και το μοναδικό μάτς που είχα έρθει στην Πορτογαλία, εκείνο το μάτς με τη Γαλλία. Και ξέρετε, εγώ επειδή έχω γεννηθεί και στη Γαλλία, είναι η αγαπημένη μου ομάδα η Γαλλία. Αλλά εκείνο το. Η εθνική Γαλλία, εννοώ. Σε εκείνο το μάτς ήρθα, το έζησα τόσο έντονα που μετά όλα τα υπόλοιπα, κύριε Τοπαλίδη, μου φαίνονταν πολύ λίγα, ας πούμε. Μετά, δηλαδή, ένιωσα σαν να έκανα ό,τι καλύτερο, ας πούμε, μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι μπορεί να κάνει, να ικανοποιηθεί, να ευχαριστηθεί. Το έκανα και μετά ήμουν πολύ ήρεμος. Κοιτάξτε, παραδείγματος χάρη, επειδή εμείς πρέπει να φανταστείτε πρώτα απ' όλα, το μεγαλύτερο θαύμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι κάθε εθνική ομάδα είχε ένα προπονητικό τίμα από 5 μέχρι 10 άτομα και εμείς ήμασταν μόνο οι δυο μας. Δηλαδή, ότι δουλεύαμε μέρα νύχτα γι' αυτό. Θέλω να σας πω ότι η στρατηγική που ακολουθούσαμε σε κάθε παιχνίδι, γιατί είχαμε να αντιμετωπίσουμε παγκόσμιες κλάσεις ομάδες, ναι, ήταν η ιδανική τακτική, η στρατηγική για να τους δυσκολέψουμε. Δηλαδή, αν πέσαμε λίγο πιο ανοιχτά, ναι, θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα να αντισταθούμε τον Ζιτάν και τον Αντί, τον Τρεζεχέ, όλους ή από την Ισπανία, ναι, από όλοι έντες. Ναι. Καταλάβατε, είχαμε να αντιμετωπίσουμε παγκόσμιες κλάσεις. Και η στρατηγική ήταν ιδανική για να δυσκολέψουμε τον κάθε αντίπαλο να έχουμε πιθανότητες να κάνουμε κάτι καλό. Ακόμα και τώρα μας ξεφωνίζουν για το ποδόσφαιρο που παίζαμε τότε και πήραμε το Euro. Ότι παίζαμε, ναι, αντιποδόσφαιρο ουσιαστικά, ναι. Ναι, αλλά επειδή έχω τύχει σε πάρα πολλά σεμινάρια, πάρα πολλοί ειδικοί,
και πρόσφατα που ήμουνα κάπου, λέγανε όταν η ομάδα κέρδισε τη διοργανώτρια δύο φορές μες στην έδρα της, ναι, αυτή έπρεπε να πάρει το κύπελο. Δηλαδή υπάρχουν και πάρα πολλοί ειδικοί που λένε έτσι έπρεπε να παίξει αυτή η ομάδα για να έχει κάποιες... Ασφαλώς όμως και εμένα, επειδή είπατε Γαλλία, εγώ δεν γεννήθηκα στη Γαλλία, αλλά μου αρέσει η εθνική Γαλλία. Ναι. Γενικά, όχι μόνο τότε, γενικά μου αρέσει η εθνική Ανοίξαμε Γαλλία. Τον χορό, δηλαδή... ξεκινήσαμε δηλαδή το πρόγραμμά μας με τους διοργανωτές και κλείσαμε το πρόγραμμά μας με τους διοργανωτές. Τι ωραίο ήταν αυτό. Μέσα στο σπίτι. Και θα σας πω ένα... Και ένα παράδειγμα, η ομάδα που αντιμετωπίσαμε στην έδρα της, ναι, και την κερδίσαμε δύο φορές είχε Κριστιάνο Ρονάλντο, Λούις Φίκο, Παουλέτα και πέντε παίκτες από την Πόρτο που πήραμε το Champions League. Δηλαδή πρέπει να φανταστείτε ότι κερδίσαμε τα μεγαθύρια. Ένα παράδειγμα ακόμα, η Πορτογαλία που πήρε το κύπελο το 2016 αντιμετώπισε μόνο μια μεγάλη ομάδα, δηλαδή πρωτοκλασάτη, μόνο τη Γαλλία στον τελικό. Καμία άλλη ομάδα στην πορεία της πρωτοκλασάτη δεν αντιμετώπισε μέχρι τον τελικό και κέρδισε μόνο ένα παιχνίδι στα 90 λεπτά την Ουαλία. Και εμείς αντιμετωπίσαμε όλα τα φαβορί και πήραμε το κύπελο. Δηλαδή αυτό και να θέλεις να το κάνεις σε σενάριο δεν γίνεται. Και σε εκείνη τη διοργάνωση είχαμε χάσει από τους Ρώσους. Από τους Ρώσους είχαμε χάσει. Για τους Ρώσους είχαμε χάσει, αλλά αυτό. Από άλλο δεν χάσαμε. Ήταν, δεν είχαμε χάσει. Όχι, αλλά ήταν αρνητικό και ξέρετε γιατί. Γιατί. Επειδή οι Ρώσοι είχαν ήδη αποκλειστεί, ήμασταν όλοι κατά κάποιον τρόπο σίγουροι ότι θα έστω ένα βαθμό θα τον πάρουμε. Και από αυτή τη σιγουριά βρεθήκαμε ήδη από το πρώτο λεπτό να χάνουμε ένα 0. Ναι. Ήμασταν πιο χαλαροί. Μόνο ο Ρεχάγκελ ήταν. Ο Ρεχάγκελ ήταν όμως επιφυλακτικός γιατί έλεγε πάντα: εγώ έχω παίξει πολλές φορές με ρωσικές ομάδες. Οι ρωσικές ομάδες είναι καλές, θέλει προσοχή. Αλλά στο υποσυνείδητο ο καθένας μας τι έλεγε. Αυτοί αποκλείστηκαν. Εμείς θέλουμε το λιγότερο ένα βαθμό για να περάσουμε. Έτσι σκεφτόμασταν. Τώρα λέω και πώς σκεφτόμουν εγώ, ας πούμε. Και στο τέλος της βραδιάς, κύριε Τοπαλίδη, μετά από 18 χρόνια, τι προσέφερε σε όλους μας, όλους μας, και εσείς που ήσασταν πρωταγωνιστές και εμείς που σας υποστηρίζαμε, ναι, και στην Ελλάδα και την ποδοσφαιρική Ελλάδα, την αθλητική Ελλάδα. Τι λέτε σήμερα ότι προσέφερε την κατάκτηση? Ναι, θα σας πω τώρα κάτι. Κοιτάξτε, το 2004 πήραμε το κύπελο. Το κύπελο δεν το πήρε η ποδοσφαιρική Ελλάδα, αλλά το πήρανε αυτοί οι παίκτες οι συγκεκριμένοι που τους επέλεξε ο Ρεχάγκελ και πίστευε ότι με αυτούς μπορεί να έχει κάποια διάκριση, δηλαδή αυτήν την φουρνιά. Το ελληνικό ποδόσφαιρο όσον αφορά μετά από 18 χρόνια δεν εκμεταλλεύτηκε τίποτα από αυτό. Τίποτα. Φαίνεται από την πορεία που είναι. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Αυτό όμως έχει σχέση με το know-how που πρέπει να έχουν αυτοί οι άνθρωποι για να ανεβάσουν το ποδόσφαιρο. Διάβαζα πρόσφατα για την Ισπανία που είχε τέτοιες καλές πορείες και λέει ότι δίνουν πολύ βάση στις ακαδημίες τους, ότι και η Under 17 να διακριθεί, η Under 21, η δικιά μας η Under 21 έχει να προκριθεί σε τελική φάση πάνω από 20 χρόνια. Τέλεια. Η ελπίδα μας δηλαδή έχει να προκριθεί, ναι, και, ναι, ναι, και φέτος που μπορούσε να πάρει τη δεύτερη θέση και να πάει στα play-off, είχε τρία παιχνίδια. Αν έπαιρνε ένα βαθμό από τα τρία παιχνίδια θα έβγαινε δεύτερη και θα πήγαινε στα play-off. Και βγήκε τρίτη. Κύριε Τοπαλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε φορά που σας ακούμε από εκείνη την ημέρα μέχρι και αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάω εγώ ζωντανά στον αέρα μαζί σας, σας αισθανόμαστε δικό μας άνθρωπο. Σαν να είχαμε εμείς όλοι που είμαστε εδώ και οι Βορειοελλαδίτες, αλλά γενικότερα είχαμε έναν άνθρωπό μας εκεί στον πάγκο. Έτσι σας αισθανόμαστε. Να είστε καλά. Ναι, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι. Να είστε καλά, να είστε γερός, εύχομαι. Ευχαριστώ. Επίσης. Να είστε καλά. Γεια σας.